Αχ, Γιάννη μου, δεν άντεξα. Δεν άντεξα, θα ξεκινάω. Και με τόσο μάτι, μα με έχετε φάει, δεν ξέρω σε ποιο κεφάλαιο στο Ευαγγέλιο θα πάω, αλλά θα πάω. Α, ναι. Δευτέρα. Αφού είναι Δευτέρα, να ξεκινήσω με αυτό, Γιάννη. Γιατί εδώ πραγματικά θέλουμε διάβασμα, φίλε τηλεθεατή. Θέλω κάθε μέρα, θα θυμιάζω, θα διαβάζω, και θα λέω και προσευχές. Δεν γίνεται να ανταπεξέλθω, φίλε τηλεθεατή. Μας έχετε φάει. Θα μου πεις γιατί πάθατε τίποτα. Όχι. Αλλά άμα πάθουμε, δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όμοι γέννητο γίνει κάτι. Και θα μου πεις καλά, βρε Αλέξανδρε, δεν μπορείς να έχεις την τσεπούλα σου ένα μικρό Ευαγγέλιο, κάτι να διαβάζεις. Άκου, φίλε τηλεθεατή, θα σου πω κάτι. Επειδή μην νομίζεις τώρα ότι παίζει ρόλο όλο αυτό. Πώς να το πω λίγο, ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις κάτι, πάνε οι εποχές εκείνες, οι παλιές, της γιαγιάς μας, του παππού μας και τα λοιπά, με το παραδοσιακό το καντιλάκι, το θυμιατήρι, το Ευαγγέλιο, δηλαδή εγώ Γιάννη, και να το δείξω, γιατί να μην έχω αυτή την πολύ ωραία δουλειά. Εντάξει, θα μου πεις τώρα αυτό μπορεί να είναι για μια εκκλησία, μπορεί να είναι για ένα μοναστήρι. Εγώ όμως θα ρωτήσω. Εγώ μπορεί στο σπίτι μου να θέλω το Ευαγγέλιο, το διαβάζω σε ένα πάρα πολύ ωραίο ασημένιο, αν το θέλεις βιβλίο. Δηλαδή, γιατί αυτό είναι σαν βιβλίο. Στην αρχή ρώτησα τι είναι αυτό και μου είπε ο ειδικός ότι είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι στην ουσία μια θήκη για το Ευαγγέλιο που έχουμε μέσα. Καταπληκτική δουλειά, χειροποίητη. Και επειδή πρέπει να σας πω ότι έπεσα σε έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο μιας φίλης όπου μου τον σύστησε, γιατί ήθελα ένα πολύ ωραίο θυμιατό και ένα πολύ ωραίο καντήλι για το νέο μου σπίτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι το ήθελα, ναι μεν γιατί το αισθάνομαι ότι πρέπει αυτό να το κάνω, αλλά το ήθελα όμως γιατί ακριβώς ήθελα να ταιριάζει και με το χώρο μου. Οπότε ήθελα να παραγγείλω κάτι που να ταιριάζει με το χώρο μου, που να κάνει τη δουλειά τη θρησκευτική που πρέπει να κάνει, αλλά και εμένα να μου αρέσει για να το έχω. Όχι να το έχω σε ένα ντουλάπι στη γωνία και μέχρι να το βγάλω να λέω άσε μωρέ που να θυμιάζω σήμερα, γιατί αυτό παθαίναμε τα προηγούμενα χρόνια. Πάρα πολύ ωραία συνταγή έχω σήμερα για την εκπομπή. Πριν φτάσω στον καλεσμένο, ξεκινάω με Βιργινία Λεούση, που όπως κάθε αρχή της εβδομάδας θα μας προβλέψει τα ζώδια της εβδομάδας, και η οποία επέλεξα να είναι στο σημερινό θέμα γιατί έχει πολύ βαθιά πίστη και πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού και με την προσευχή της ξεκινάει ακόμα και ενώ κάνει την πρόβλεψη ή την χαρτομαντία ή το οτιδήποτε. Και είναι πολύ βασικό στοιχείο και σημείο στίξης αυτό. Σίλια Κατραλή εδώ κοντά μας από τα θεατρικά μας και τα ιδιαίτερά μας. Και βεβαίως έχει πάρα πολύ ωραία θέματα και πολύ ωραίο βίντεο ετοιμάσχει για σήμερα. Και θα κλείσω με έναν άνθρωπο με τον οποίο πραγματικά εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ όταν βρέθηκα στο εργαστήρι του. Εργαστήρι θρησκευτικών προϊόντων, εκκλησιαστικών, χειροποίητων, και θα σας πω τι σημαίνει αυτό, με αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνει. Ο Αντώνης Δρίτσας που είναι εδώ κοντά μου. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου. Είπα λοιπόν στην αρχή της εκπομπής, κόριτσι, θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον καλεσμένο μας και μετά που θα μας αποδεσμεύσει, θα μας αφήσεις βέβαια ένα θυμιατό, γιατί εδώ πέρα το μάτι πάει και έρχεται, να θυμιάζω. Φυσικά. Λίγο, παιδί να θυμιάζω. Μου, εγώ τι θες. Παιδιά, είναι εγώ καιρός με παρθένο, τι άλλο να πούμε. Ναι. Λεπτομέρεια θέλει τα πάντα και το χαρτί της τουαλέτας με πιονγκάκια το έχει, δεν ναι. μπορώ άλλο. Ναι, εντάξει να σου πω κάτι. Έχει Λεούση. Δίκιο όμως. Μα με την κουζίνα μου πηγαίνουν αυτά τα δύο ασημένια. Δεν πηγαίνει το χρυσό. Mm-hmm. Δηλαδή. Και με το καινούριο σπίτι ειδικά. Ναι. Αυτό που λέω, πραγματικά, πάρα πολλοί κόσμοι θα συμφωνήσει, ότι έχουμε ένα παλιό θυμιατό, και εσείς όλοι, και επειδή ακριβώς το κρύβουμε, δηλαδή λέμε κάτσε να θυμιάσω να το βγάλουμε και να το... Γιατί να το κρύβουμε, αν έχεις ένα πολύ ωραίο κόσμημα στην ουσία εκκλησιαστικό, μπορείς να το έχεις και να φαίνεται στο σπίτι σου και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Αντώνης ο Δρίτσας, λοιπόν, είπαμε ότι είναι ο δημιουργός εκείνος των εκκλησιαστικών προϊόντων. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που με μεράκι και τα προϊόντα που έχεις μπροστά σου και αυτό εδώ το κάλυμα που έχω, Ευαγγέλιο. Αλλά και πάρα πολλά άλλα προϊόντα, τα εμπνέεσαι, τα δημιουργείς, είτε για εκκλησίες, δηλαδή για επαγγελματικό σκοπό, αλλά είτε και για προσωπική αγορά του εκάστοτε που θέλει να αγοράσει κάτι, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Πώς έχει έρθει αυτό, δηλαδή θέλει πολύ μεράκι. Δεν είναι βάζω σε μια μηχανή και βγάζω 10 τέτοια. Όχι, όχι. Αυτό θέλει σκάλισμα, θέλει έμπνευση. Και καταρχήν θέλει και πολύ αγάπη. Γιατί έτσι. Δεν εμπνέεσαι ένα λουλούδι. Αυτές οι εκκλησιαστικές φιγούρες, οι αναπαραστάσεις και οι παραστάσεις των θρησκευτικών γεγονότων, πρέπει να είσαι καταρχήν πιστεύω πολύ κοντά στο Θεό για να το κάνεις. Δεν είναι κάτι που στο μαθαίνω εγώ και το κάνεις αν εγώ δεν πιστεύω, π.χ. Φυσικά. Πώς ξεκίνησε αυτό? Πώς ξεκίνησε?
Μεράκι, όπως είπες και εσύ. Ναι. Μεράκι και αγάπη. Εντάξει, πρέπει να. Στην αρχή φαντάζομαι σε απλή μορφή, με ζωγραφική και με πράγματα που σου άρεσαν εσένα. Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι ξεκινάει. Αν ξέρεις σχέδιο, σχεδιάζεις και από εκεί και πέρα όλα έρχονται. Mm-hmm. Είναι όμως μια δύσκολη δουλειά. Και έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Δηλαδή, εννοώ ότι η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Θέλω να πω ότι ακόμα και σε αυτό εδώ, φίλε τηλεθεατή, που είναι αυτό το ονομάζουμε, πώς μου είπες πριν, είναι μια. Κάλυμα Ευαγγελίου. Ένα κάλυμα Ευαγγελίου, το οποίο μπορεί να βγει σε οποιοδήποτε μέγεθος, έτσι δεν είναι. Ναι, 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 σε οποιασδήποτε διαστάσεις. Ναι. Συνήθως επιλέγουμε το βαθύ, αυτό το. Λέγεται. Το βελουδό. Όχι, το χρώμα, λέγεται το κεραμιδί, το βαθύ, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι το πένθυμο μπορντό χρώμα. Σκούρο, είναι το μπορντό σκούρο είναι το κλασικό το πένθυμο, όπως και το σκούρο το μόβ, έτσι δεν είναι. Ναι, 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 το μόβ το σκούρο. Επιλέγουμε τέτοιο χρώμα. Εγώ θα μπορούσα αυτό να το κάνω, ας πούμε, σε γαλάζιο. Ή δεν επιτρέπεται για θρησκευτικούς λόγους. Ναι, στην εκκλησία, ας πούμε, το σκούρο χρώμα κυρίως είναι στη Μεγάλη Εβδομάδα. Το γαλάζιο που αναφέρθηκες μπορούν να κάνουν βαφτίσεις, το χρησιμοποιούν. Κυρίως στις βαφτίσεις, είναι πιο ανοιχτό χρώμα και. Τι μας έχει εκεί πέρα φέρει το ένα, αυτό εδώ το. Αυτά καταρχήν όλα είναι μόνο για επαγγελματικό σκοπό που. Αυτό ναι, φυσικά είναι επαγγελματικό. Είναι για την καθαρά εκκλησία, μοναστήρι. Εδώ γίνεται η θεία, είναι ζέο λέγεται, γίνεται η θεία η κοινωνία. Ωραία. Αυτή εδώ είναι μια εξάγωνη λειψανοθήκη. Ένα κλασικό καντήλι. Ασημένιο 925. Και μια τόπου θυμιάζουν στην εκκλησία. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσα εγώ στο σπίτι μου, αν θέλω, και αν κάνω μία γωνία όπως έχουν οι γονείς μου στο δικό τους, μία γωνία που είναι πραγματικά μοναστηριακή, όπως τη λέω εγώ, εκεί που κάνουμε και την προσευχή μας την πρωινή, το εικονοστάσιο μας, τις εικόνες μας, ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι από αυτά. Ναι, όχι σε τέτοιο μεγάλο. Όχι σε τέτοιο μέγεθος. Λίγο πιο μικρό, ναι, φυσικά. Πάντοτε μου είπες ότι αυτά έχουν κατά βάση το ασήμι 925. Ναι, αυτά που είναι στο αυτό σημαίνει ότι δεν μαυρίζουν, δεν παθαίνουν τίποτα με τους καπνούς και με τα. Δεν αλλοιώνονται, όχι. Δεν αλλοιώνονται. Και μετά γυαλίζονται πολύ εύκολα. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο γυαλίζουμε ένα ασήμι, έτσι να δώσουμε και μία συμβουλή, γιατί το γνωρίζεις πολύ καλύτερα. Ναι, στο σπίτι βέβαια και όχι στο εργαστήριο, ας πούμε, γίνεται με το σίλβερο. Το οποίο με ένα πανάκι το καθαρίζουμε, το αφήνουμε λίγο. Κάθε πότε μπορούμε να. Μόλις το δούμε λίγο και έχει φύγει από την πάροδο του χρόνου, μπορούμε να το καθαρίσουμε. Στο χρυσό μιλάμε πάλι για φλούδα χρυσού ή απλά. Μιλάμε για μια επικάλυψη. Επικάλυψη. Επικάλυψη, το οποίο μετά πέφτει ένα βερνίκι και δεν παίρνει κάποιο καθάρισμα στο σπίτι. Αναγκαστικά έρχεται στο εργαστήριο για να γίνει μετά. Οπότε και στις εκκλησίες και τα λοιπά που έχουν πάρα πολλά προϊόντα πρέπει κάποια στιγμή να τα φέρουν σε σένα. Ναι, όταν είναι για επισκευή φυσικά. Μάλιστα. Έρχονται στο τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι έχει ιδιαιτερότητα ο Αντώνης ο Δρίτσας, καταρχήν να πούμε λίγο που μπορούμε να σε βρούμε. Που, το εργαστήριο και που μπορούμε να δούμε τα. Ναι, βρισκόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά. Η οδός είναι Δερβενακίων 11. Σε πάρα πολύ γνωστή οδό. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ γνωστή. Είναι στο λιμάνι του Πειραιά. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει τα δημιουργήματα του Αντώνη του Δρίτσα, γιατί και εμένα μου συστήσαν όταν λέω παιδιά θέλω κάτι ιδιαίτερο, μου λέει θα πας εκεί, που κάνει τη διαφορετικότητα πιστεύεις. Διαφορετικότητα. Δηλαδή ότι είναι με μεράκι χειροποίητο. Εγώ μπορώ να παραγγείλω κάτι κατά πώς εγώ θέλω. Ναι, βέβαια. Ό,τι σχέδιο θα μου φέρεις, αυτό το σχέδιο θα πάρεις. Στην εκάστοτε εκκλησία υπάρχουν νόμοι που πρέπει να ακολουθηθούν. Δηλαδή έχετε μία εκκλησία, εγώ ανοίγω μία εκκλησία, κάνω ένα εκκλησάκι στο εξοχικό μου. Ναι. Το θυμιατό, ας πούμε, πρέπει να έχει κάποιους νόμους και κανόνες άμα το παραγγείλω εγώ. Και είναι διαφορετικό από το να το παραγγείλει ένας ναός. Όχι απαραίτητα. Όχι. Δεν έχει. Η Ορθοδοξία είναι βυζαντινή και ρωσική τέχνη. Δεν είναι κάτι που διαφοροποιείται. Αναγκαστικά καθοδηγούμε εμείς το εγκάθοτε πελάτη το τι θα χρησιμοποιήσει, ας πούμε, στον ναό του. Από εκεί πέρα, αν έχει κάποιο σχέδιο, μου το δείχνει, το εγκρίνουμε, το προχωράμε. Άρα μπορούμε να έχουμε και εμείς αποφασίσει, όταν λέω εμείς εννοούμε και για κάποιο ναό που μας βλέπουμε. Κάθε ενδιαφερόμενος. Ναι. Κάθε ενδιαφερόμενος, μπορούμε να επιλέξουμε και εμείς κάτι που αρέσει σε εμάς και εσύ απλά να το ταιριάξεις σε αυτό που θέλουμε. Να βασίζεται στην Ορθοδοξία μας και από εκεί και πέρα φυσικά, ναι. Τι είναι αυτό το οποίο, αν το θέλεις, έχει πιο πολύ πέραση. Δηλαδή, η Βιργινία ξέρω πάρα πολύ ότι πιστεύει, όπως και η Σίλε, καλά όλες τις κοπέλες που έχουμε εδώ, γιατί η εκπομπή γενικότερα το προωθεί, και ξέρω πολύ καλά ότι κάνει πάντα το σταυρό της, χρησιμοποιεί. Δηλαδή, αν θέλω να της κάνω ένα δώρο, τι είναι αυτό το οποίο που λέμε φεύγει πιο εύκολα, που ξέρεις ότι σε κάθε σπίτι είναι
αρεστό και σε κάθε σπίτι είναι εύκολα χρησιμοποιήσιμο. Οι εικόνες είναι που έχουν τη ζήτηση. Όμως έχεις μία ιδιαιτερότητα στις εικόνες, γι' αυτό σου έκανα τη συγκεκριμένη ερώτηση. Οι εικόνες σου είναι από, πώς μου είπες, γίνονται από ρίχαλκο ή από ασίμι, είναι χειροποίητες. Mm-hmm. Συνήθως φτιάχνουμε, κατασκευάζουμε εικόνες τέμπλων, σπιτικές. Ελάχιστα, γιατί βγαίνουν τις πρέσας, βγαίνουν τέλος πάντων κάποιες άλλες πιο οικονομικές, οι οποίες είναι δύσκολη αγορά. Mm-hmm. Γιατί εμένα είναι καθαρά χειροποίητη. Χειροποίητη. Η οποία βέβαια όμως κρατάει και χρόνια, παιδιά. Κρατάει, βέβαια. Για πάντα. Ναι. Έχω, ξέρετε, μία εικόνα, παιδιά, από ότι μπορεί να είναι και από το 62-63, από τη γιαγιά. Από προγιαγιά. Από προγιαγιά. Ναι. Η οποία ακόμα την έχω στο εικονοστάσιο, γιατί αυτό ξέρει, μου λέει ο παππούς μου, δεν πετάξει, είναι τη μαμά μου, δεν πετάξει, είναι του μπαμπά μου. Ναι. Και εγώ κάθε φορά που αλλάζω σπίτι δεν πετάω γιατί είναι του προηγούμενου. Όπου απλά τη γυαλίζουμε και απλά ξέρετε ότι είναι σαν καινούρια. Mm-hmm. Και μένει εκεί το μάτι τους. Ενώ έχω και πολύ καλύτερες, μένει εκεί το μάτι τους γιατί φαίνεται ότι είναι παλιά, μοναστηριακή, κατάλαβες. Mm-hmm. Και κολλάς εκεί, έτσι δεν είναι? Αυτή η εικόνα, επειδή την έχω δει, που λέει ο Αλέξανδρος, είναι του 19ου αιώνα η ουσία της, αλλά mm-hmm. από γιαγιά σε γιαγιά έχει φτάσει. Ναι, εντάξει. Από γενιά σε γενιά. Από γενιά σε γενιά και όντως είναι ασημένια με πετρούλες επάνω, ρουμπίνι. Παίρνουνε αυτά με τον καιρό, Αντώνη. Αυτό που είπε τώρα, δηλαδή, μπορείς να κάνεις και ένα παλαίωση. Έχω εγώ μια εικόνα παλιά, ναι, της προγιαγιάς μου. Βέβαια. Και δεν θέλω εγώ να την πετάξω, αλλά θέλω να την έχω και στο ντουλάπι, γιατί στο νέο σπίτι το νέο χώρο δεν πάει. Ναι. Θα μου πεις ότι τώρα αυτό που λέει είναι λίγο παράτερο για κάποιους, γιατί σου λέει ότι η θρησκεία δεν έχει πάει, δεν πάει. Δηλαδή δεν είναι μόδα, η θρησκεία σαφώς είναι η πίστη μας. Αλλά όμως όταν σ' αρέσει να το έχεις αυτό έξω και δεν σ' αρέσει να το έχεις κρυμμένο σε ένα ντουλάπι, πρέπει να το έχεις στολισμένο έτσι. Πού να φαίνεται. Όπως και γι' αυτό στην εκκλησία δεν θα δεις ένα παππούλι να το κρατάει σκέτο. Θα το έχει πάντοτε σε ένα τέτοιο. Αυτό σημαίνει ότι να έχει μια ωραία εικόνα προς τα έξω, έτσι δεν είναι? Αλλά μπορώ να φέρω κάτι και να αναπαλαιωθεί? Ναι. Γίνεται επισκευή και συντήρηση. Συνήθως σε όλα μπορούμε να κάνουμε επισκευή. Στα μεταλλικά αντικείμενα, ναι, βέβαια. Αυτά στην ουσία λιώνουν τα κομμάτια, όχι λιώνουν, ενώ. Δηλαδή πες ότι εμένα μου έχει σπάσει στη μέση το θυμιατό. Ναι, γίνεται επισκευή, το κολλάμε. Ξαναγίνεται η επιμετάλλωση, ή σε επίχρυσο χρώμα ή σε επάργυρο. Τι γίνεται η επισκευή του? Τι ήθελες, σκεφτόσου να κάτσε, βλέπω πολύ σκεπτική. Τι έγινε, παιδιά, δεν κάνουμε προσευχή, μπορείτε να μιλήσετε. Είδατε τώρα τον Αντώνη που μιλάμε για εκκλησιαστικά και για τεταραχτή. Χαράχτηκα λίγο, διότι φαντάστηκα τον Αλέξανδρο έρχεται σπίτι μου με το τετραβάγγελο. Και αυτό. Εγώ μία εικόνα του Φανουρίου, του Αγίου Φανουρίου, μια χαρά θα την ήθελα από τον Αλέξανδρο. Αυτό. Έχει το στόχο αυτό. Δεν θέλω τετραβάγγελο. Σαν τον βλέπω να με εξορκίζει με το εμφανιστήρι του. Να σε ρωτήσω κάτι. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτό, κατάλαβες, που είναι πολύ ιδιαίτερη τέχνη και φιλοσοφία, θα νομίζουν οι άλλοι, όταν τους πεις με τι ασχολείται και λες, εγώ σχεδιάζω και πράγω στο εργαστήρι μου εκκλησιαστικά προϊόντα. Σου λέει, αυτός όλη μέρα θα είναι με το Ευαγγέλιο, θα μιλάει, γεια σας, πατριμόνιο της ζωής και τα λοιπά. Είναι απαραίτητο στοιχείο αυτό? Δεν προλαβαίνεις μες τη μέρα να το πει. Βάζει το ταλέντο του. Το προσωπικό του μεράκι. Που δουλεύει και έχει μια ιδιαίτερη θεία φώτιση από ό,τι μας είπε, γιατί το χέρι του φεύγει μόνο του. Ναι. Έτσι μου είπε τουλάχιστον έτσι. Εμένα. Μπορείς πάντοτε να εμπνευστείς και να δημιουργήσεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, σήμερα σου έχει τύχει κάτι προσωπικό, είναι ο μικρός σου άρρωστος, συμβαίνει κάτι, αλλά πρέπει να μου φτιάξεις μια πολύ ωραία εικόνα, γιατί πρέπει να μου την παραδώσεις την Παρασκευή. Ναι. Και πρέπει να εμπνευστείς όλο αυτό, να το σχεδιάσεις, να το κόψεις, να το ράψεις, να το φτιάξεις. Είναι θέμα και λίγο ψυχολογίας και αίσθησης. Ή ας πούμε, διανύουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και εσύ όμως το εργαστήρι σου, επειδή έχεις φόρτο εργασίας, πρέπει να δουλεύεις τη Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη. Επειδή είμαστε λίγο πιο low τη Μεγάλη Εβδομάδα, αυτό το έχω πει και στις εκπομπές πάντοτε, ότι και εγώ που έχουμε για εκπομπή τη Μεγάλη Δευτέρα, έχουμε με μία άλλη φιλοσοφία, χωρίς κάποιος να μου το λέει ότι ξέρεις, σήμερα πρέπει να είσαι λίγο πιο low, αλλά από μόνος μου αυτό μου περνάει στην ψυχολογία. Βγάζεις πιο ωραία και θλιβερά, σε παρένθεση, πράγματα τις μέρες που είναι, αν το θέλεις, θρησκευτικές από μια άλλη μέρα που είναι χαρά Θεού? Όχι, είναι στάνταρ, δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι. Γιατί Μεγάλη Εβδομάδα, εντάξει, είναι μια πένθυμη εβδομάδα, βαδίζουμε και συμβαδίζουμε στην Ορθοδοξία, οπότε αναγκαστικά έχουμε ένα ρυθμό. Μάλιστα.
Επειδή μας βλέπουν σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό, νομίζω ότι οι συνεργασίες σου είναι σε όλη την Ελλάδα. Κάποιος θα μπορέσει. Και στο εξωτερικό. Σαφώς θα μπορέσει κάποιος να προμηθευτεί πράγματα ή να δει δικά σου σχέδια ή να παραγγείλει για να κάνετε μια κάστρο συμφωνία, ακόμα και αν μας βλέπει και από την Ξάνθη και από την Κομωτινή και από την Καβάλα. Οπουδήποτε, από οπουδήποτε και να είναι. Πάμε να πούμε μια φορά έναν αριθμό επικοινωνία. Για να μπορέσουν να σε βρούνε ή ένα site κάτι από όλη την Ελλάδα για να έρθουν σε επικοινωνία κατευθείαν μαζί σου. Δεν παρόγω να κάνω το μεσολαβητή. Καλά, κυρίως στο Facebook. Ωραία, όπου είναι σαν... Αντώνιος Δρίτσας. Mm-hmm. Λατινικά φαντάζομαι. Ναι, σε λατινικούς. Ωραία, Αντώνιος Δρίτσας, σημειώστε το για να βρείτε ό,τι θέλετε. Και είπαμε, βρίσκεστε στο λιμάνι του Πειραιά, στη Δερβενακίων. Δερβενακίων 11. Στο 210-46-12-248 είναι το τηλεφωνό μας. Ωραία. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα. Πόσο εύκολο είναι να μεταφέρεις τη δουλειά. Έχεις παιδάκια. Ναι. Θα ήθελες να ακολουθήσουν αυτό. Πιστεύεις ότι το έχουν. Είναι θέμα να το έχεις και λίγο. Ή μπορεί ο μπαμπάς ή η μαμά αν κάνει αυτή τη δουλειά να σε καθοδηγήσει στο να πάρεις τη δουλειά αυτή. Είναι κάτι που αν πεις στο γιο σου να σου πω αγοράκι μου, κοίταξε εδώ έτσι αυτό το σχεδιάζουμε, θα βάζουμε αυτό, κολλάμε αυτό και τα... Είναι κάτι που πρέπει να το έχει ή μπορεί δίπλα σου να το μάθει. Είναι δουλειά που μαθαίνετε. Σαν τεχνική. Σαν τεχνική. Και από εκεί και πέρα, αν το έχει, θα ακολουθήσει. Αν δεν το έχει, δεν θα ακολουθήσει. Είναι μια Βιργινία, ιδιαιτερότητα σε αυτή τη δουλειά, ότι αν δεν είσαι κοντά σε αυτή την εικόνα, δεν μπορείς να τη δημιουργήσεις. Ναι. Γιατί στο πρέπει λέω, να γιατί σ' αρέσει. Πρέπει να σ' αρέσει. Γιατί υπάρχουν κάποιες άλλες δουλειές που του λες, κοίταξε να δεις, να, ας πούμε, λέμε, να το κάνεις σαχαροπλάστη. Οκ, θα μου πεις, δεν μπορείς να κάνεις θαύματα, αλλά πρέπει να του πεις, θα βάλεις κάθε μέρα εδώ στο μηχάνημα. Ζάχαρη, αυτό από τόσο. Και θα βοηθήσει να βγαίνει η παραγωγή. Ναι. Εδώ όμως, αν δεν είσαι πολύ κοντά σε αυτή την εικόνα, αν δεν έχεις τη φιλοσοφία, αν δεν είσαι διαβασμένος, γιατί εσύ είσαι και διαβασμένος για αυτό που κάνεις. Ναι. Άμα σου παραγγείλω εγώ μια εικόνα για το 15 Αύγουστο, δεν μπορεί να βάλεις τη φωτογραφία μου για να τη δω στην εκκλησία. Μια χαρά θα μπορούσε. Θα μπορούσε μια χαρά και θα είχαμε και πολύ μεγάλο ιστορικό κόσμο. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Εμένα, μπορεί να με έχουν, ας πούμε, πάρα πολύ, να το πω έτσι, πώς να το πω πιο απλά, Βραγιάννη. Πρέπει να το πω, αλλά για να το πω, καταλαβαίνεις, δεν πρέπει να εμπνευστώ να το έτσι πω. Δεν πρέπει να εμπνευστώ. Λοιπόν. Υπάγεται στη λαϊκή τέχνη. Μάλιστα. Πώς να το πω. Πώς να το πω και να εμπνευστώ. Ότι πρέπει να υπάρχω και σαν εικόνισμα κάπου. Εννοείται. Με προσκυνούν που με προσκυνούν. Να μην με έχουν και σαν εικόνισμα. Γιατί περισσότεροι, ξέρεις τι μου λένε, μπορείς να λίγο από το σπίτι μου να κάνω μια. Πώς το λένε, μετάνοια. Λέω, βρε, δεν προλαβαίνω να το κάνουμε το Σάββατο. Δηλαδή, ενώ αν έχω μια εικόνα. Μπορεί η Σίλια πιο εύκολα να δέχομαι το προσκύνημα. Η αλήθεια είναι ότι είναι καλοπόδαρος ο Αλέξανδρος. Και ό,τι βάλει ναι, μπροστά. Λαγοπόδαρος είμαι, το έχω, ναι. Να τακτοποιήσει και όποιον άνθρωπο σκεφτεί θετικά να τον βοηθήσει, τον πάει η γραμμή. Αυτό βέβαια είναι στη δική μου δουλειά και όχι στο φίλου μου, στον Αντώνη, αλλά δεν πειράζει. Έχουν συνάφεια αυτά. Όντως οι άνθρωποι που πιστεύουν θέλουν ένα αντικείμενο για να συγκεντρωθούν, να προσευχηθούν, αλλά γιατί η θρησκεία μας είναι άειλη. Δεν είναι το Ευαγγέλιο ή η εικόνα που το κάνει, αλλά εμείς έχουμε την ανάγκη να προσευχηθούμε στην Παναγία της Τίνου ή στην Παναγία του Γιώργου Υπήκο ή σε κάτι. Η Παναγία είναι μία. Έτσι είναι και στη δουλειά του Αντώνη. Η τέχνη του είναι μία, αλλά θέλει να συγκεντρωθεί και να αφοσιωθεί στον Άγιο που θα φιλοτεχνήσει. Και θεωρώ ότι μπορεί να το δείξει στο παιδί του, αλλά αν δεν το έχει γονιδιακά, δεν μπορεί να το ακολουθήσει. Σαφώς. Ποια εικόνα, μάλλον από την εμπειρία σου που είναι πάρα πολλά χρόνια πάνω σε αυτά, ποια εικόνα είναι αυτή η οποία είναι η πιο προσιτή στον κόσμο με την έννοια ότι τη ζητάνε και φεύγει. Μου λες, Αλέξανδε, από αυτόν τον Άγιο ή από την Παναγία, από το μυστικό δείπνο ή δεν ξέρω εγώ, έχω βγάλει το 80% των εικόνων μου για τον απλό κόσμο. Σε ένα σπίτι, ποια εικόνα δεν πρέπει να λείπει, να το πω απλά. Καλά, Παναγία Χριστό, σίγουρα ευλογών. Mm-hmm. Σίγουρα. Και μετά. Πολύ πάει το Άξιο Νεστή, mm-hmm. που βρίσκεται στο Άγιο Όρος. Από εκεί και πέρα είναι τα ονομαστικά. Μάλιστα. Τα ονομαστικά. Άγιος Ποιο είναι το πιο ακριβό πράγμα που έχει μια εκκλησία. Ακριβό. Στην κατασκευή του, δηλαδή. Είναι σχετικό, ακόμη και ένα πολύ μικρό αντικείμενο. Ας πούμε, έχουμε κάνει από ατόφιο χρυσό για την Παναγία Τσιντίνου καντιλάκι, το οποίο είναι ένα πολύ μικρό καντιλάκι, αλλά στοιχίζει πολύ ακριβά. Ως εκκλησία. Ναι, εντάξει, όχι. Εντάξει, αλλά ναι. Ναι. Συνήθως η πολυέλαιο είναι, ας πούμε, ένα από το πιο ακριβό είδος που έχει μέσα ο κάθε ναός. Πραγματικά, παιδιά, καταπληκτική. Είναι εκθαμποτική. Μπαίνεις μέσα και σου.
σου δίνουν μια μεγαλοπρέπεια, έτσι δεν είναι. Έτσι. Ας ή μη χρυσό περισσότερο οι περισσότερες εκκλησίες, γιατί έχεις φτιάξει πάρα πολλές, έχουν, πώς να το πω, χρησιμοποιούν, ζητάνε. Χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο το ασήμι, γιατί στην πάροδο του χρόνου δεν αλλοιώνεται. Επισκευάζεται πάρα πολύ εύκολα και δεν πάβει να μην χάνει την αξία του. Μάλιστα. Κάθε πότε πρέπει μια εκκλησία που μας βλέπει, μια ένας που έχει εκκλησιαστικά στο σπίτι του, έχει ένα πολύ, ξέρεις τώρα πια, δεν ξέρω, δεν το πω μόδα, είναι στο εκκλησάκι να έχουν στο σπίτι τους, αν έχουν πολύ μεγάλο έξω πράγμα, τύπο, ένα ξοκλήσι. Κάθε πότε μπορούμε να φωνάξουμε τον Αντώνη για να μην μας χαλάσουν ποτέ αυτά, να μας κάνει μία συντήρηση, να έρθει το πρωί και να μας κάνει μία συντήρηση. Μπορεί να γίνει και στο χώρο. Δηλαδή πρέπει να σου φέρουν τα προϊόντα εκεί. Όχι, πρέπει να έρθουν στο εργαστήριο. Α, πρέπει να έρθουν στο εργαστήριο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό κάθε πότε πρέπει να γίνεται. Εξαρτάται τη ζημιά που θα έχει κάτι. Εξαρτάται τη ζημιά που θα έχει. Ναι. Δεν υπάρχει όριο. Είναι όπως γρατζουνά στο αυτοκίνητό σου και θα πάει. Όχι, λέω ένα σημείο όταν το έχω εγώ αυτό στο μπάγκο μου. Ναι, όταν θα αλλοιωθεί και δεν θα σε αρέσει οπτικά αυτό που βλέπεις, θα το φέρεις για επισκευή. Μάλιστα. Θέλω πραγματικά, δεν ξέρω, έχεις κάτι εσύ να προσθέσεις. Όχι. Θέλω πραγματικά να σου ευχηθώ και επειδή μπαίνουμε και σιγά σιγά τώρα στην εβδομάδα, στον μήνα τον πολύ ωραίο που περνάμε τα Χριστούγεννα, τις γιορτές μας. Για μένα είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Λέει το να μου πάρεις ένα μπλουζάκι. Οκ, θα το βάλω μία-δύο σεζόν, μία-δύο φορές. Μπορεί να το βάλω και μία, αλλά δεν μπορώ να φοράω και το ίδιο. Γι' αυτό προτιμώ ένα πολύ ωραίο εκκλησιαστικό προϊόν που θα το έχω στο σπίτι μου, που θα το βλέπω και θα σε θυμάμαι, που θα το στολίσω και θα μ' αρέσει. Και να σας πω και κάτι, αν είστε και λίγο του glamourous, έτσι για να σας μαθαίνω και λίγο, είναι πάρα πολύ ωραίο στα σπίτια σας, πιστέψτε με, αποχειροποιεί τα πράγματα και όχι αυτά που παίρνετε από τα μαγαζάκια, ξέρεις τώρα με 1,5 και 2 και 5 και 10 ευρώ, μην τα βάλεις και καθόλου. Λοιπόν, να έχετε μια ωραία γωνία ή στο σαλόνι, ή στο living room, ή στην κρατοκάμαρα, να την έχετε εκκλησιαστική. Πραγματικά, εκτός ότι σας φέρνει πολύ κοντά, το αισθάνεστε αυτό, κοιμάστε πιο άνετα. Εγώ, ας πούμε, έχω έναν τοίχο, Βιργίνια, που τον έχω εικόνες και από κάτω το εκκλησιαστικό τραπεζάκι μου με τα πράγματα πάνω που εγώ πιστεύω και πρέπει να βλέπω και να έχω και κάποιες εικόνες ανθρώπων δικών μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πιστέψτε με, ένα σπίτι που δίνει ένα άλλο πρεστίζ. Στη Δερβενακή θα βρείτε πολύ ωραία πράγματα. Ο Αντώνης είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για να βοηθήσει αυτό που θέλετε να το εμπνευστείτε. Γιατί μπορούμε να κάνουμε και πολύ ωραίες εικόνες για τα αγαπημένα πρόσωπα που έχουμε χάσει, έτσι δεν είναι? Ναι, που είναι πολύ σημαντικό. Όταν ένα πρόσωπο το έχεις χάσει, φίλε τηλεθεατή, και θέλεις να το βλέπεις, εντάξει, μην το βάλεις σε μια πλαστική κορνίζα, μην τον βάλεις καθόλου. Ας το σιτάρι. Βάλ το κάπου που να είναι έτσι όπως το αξίζει. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτό που έχεις μπροστά σου, πώς το ονομάζουμε, το οποίο είναι μικρό και μεγαλώνει? Αυτό είναι μπαστούνι. Είναι απλό μπαστούνι. Μπαστούνι περιπάτων για τους δεσποτάδες. Που δεν μπορούν να περπατήσουν ή απλά δίνει μία έγκλη, γιατί πολλοί το κρατάνε να περπατάνε πιο γρήγορα και από μένα. Ναι, όχι φυσικά. Όχι. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και πολύ... πολύ φιλοτεχνημένο. Πολύ, πολύ ωραίο. Η λεπτομέρεια που έχει, Αντώνη, μπράβο. Ναι, ναι. Ο κουμπάρος μου που είναι φοβερός και λέγεται Γιώργος Καρακατσάνης, είναι ειδήμων σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Μπορεί να του δώσω οτιδήποτε και να στο φτιάξει. Ωραία. Και ξέρω από αυτά, γι' αυτό το κοιτώ. Είναι πολύ ωραία δουλειά. Και ενώ, ας πούμε, ρε παιδί μου, είναι ένα απλό μπαστούνι, βλέπεις ότι θέλουνε... Θέλουνε να έχει αυτό την ιδιαιτερότητα, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Και γενικότερα γι' αυτό λένε ότι στην εκκλησία, και έτσι θέλω να κλείσουμε, τελικά στην εκκλησία υπάρχει χρήμα. Δηλαδή, επειδή βλέπουν όλα αυτά τα χρυσά και τα ασύνια, πάνε να πει ότι... Όχι απαραίτητα. Δεν είναι απαραίτητα. Όχι, βέβαια. Έχεις κάνει και πολύ, δηλαδή, φαντάζομαι, πιο οικονομικές δουλειές για κάποιες εκκλησίες σε κάποια χωριουδάκια που δεν έχουν την οικονομική ή ενορία τους δυνατότητα να φτιάξουν το πολύ χρυσό ή το πολύ ασύμι. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, υπάρχουν κατηγορίες. Σαφώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Αντώνης τώρα θα μας αφήσει γιατί έχει και το εργαστήρι του που συνεχώς σε σκέφτεται και φτιάχνει. Η Σίλια η Κατραλή, η Βιργινία η Λεούση, ο Αλέξανδρος Πετρίδης και όλοι εσείς συνεχίζουμε για το δεύτερο και τρίτο μέρος και έχουμε τα ζώδια της εβδομάδας αλλά και πολύ ωραίο θέμα που έχει να κάνει με τον κινηματογράφο. Μείνετε κοντά μας. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706. Και από όλη την Ελλάδα
www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο Κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστί χαχείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, έτσι εμείς εδώ συνεχίζουμε με πάρα πολύ ωραίες συνεργάτηδες. Σεσίλια Κατραλή, Βιργινία Λεούση, Βιργινία Λεούση, Σεσίλια Κατραλή εδώ κοντά μου. Έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα να πούμε. Αφού εκκλησιαστήκαμε, παιδιά, νιώθω έτσι μια ηρεμία ψυχική και σαν να μου έφυγε έτσι ένα βάρος. Σιγά καλέ. Σιγά, να μου φύγει όλο εμένα, να μου φύγει το βάρος να πάει αλλού. Λοιπόν, Εδώ με τη Σίλια να μας πει για, συναντιέστε εντωμεταξύ, με τη Σίλια συναντιέστε πρώτη φορά στο πανελάκι εδώ, μου. Αλλά την έχω δει. Ναι, εννοείται. Καλά, με Σίλια είναι δύο χρόνια συνεργάτητα και πέρυσι την έβλεπες. Απλά εννοώ στο τραπέζι αυτό, το τραπέζι αυτό που είναι καλό, είναι μασίφ, το βλέπεις. Εντελώς, συναντιέται πρώτη φορά. Δεν μου λες. Τι τη ρώτησες, δεν καταλαβαίνω. Τη ρώτησε τι ζώδιο είναι, μου είπε Φθαρσός, Παρθένος και είπε Παναγία μου και εδώ με κυνηγάει. Ναι. Δεν μπορώ, όλο μου το σώμα είναι Παρθένη. Δεν θα αντέξω άλλους Παρθένους δίπλα μου. Γιατί ρε παιδί μου δεν αποφασίζετε να πάτε με έναν άντρα μια γυναίκα κάποια στιγμή, τους θέλεις όλους έτσι Παρθενόπες. δηλαδή, γιατί το κάνω. Πάντως αυτή η εκπομπή να σου πω την έχει την Παρθενιά τη. Δηλαδή, πολλά παιδιά μου είναι Παρθένα ακόμα. Εντελώς και εσύ ακόμα. Και είναι, και, και είναι και απαραίτητο κριτήριο να είσαι Παρθένος. Πάντως οφείλω να ομολογήσω για το ζώδιο τη ότι έχει πάρα πολλά καλά, διότι είναι τις λεπτομέρειες και κυρίως είναι για τους άλλους καλό. Διότι δεν επειδή τους είναι καλλιτέχνης κατά βάθος, δηλαδή σκηνοθέτης, ηθοποιός και καταπληκτική η Σίλια, οι Παρθένοι το έχουν λίγο το καλλιτεχνικό. Βέβαια, πολύ, όχι λίγο, το έχουν πολύ. Βέβαια, σε ένα ζωδιακό κύκλο παίζουν πολλά ρόλο. Αλλά είπαμε, το ιδίωμα του Παρθένου είναι να είναι τις λεπτομέρειες. Δεν θα αφήσει τίποτα στην τύχη του και τίποτα να περάσει απαρατήρητο. Όπως και εγώ δεν θέλω να χάσουμε χρόνο. Θέλω να ακούσεις και για τα ζώδια της εβδομάδας, αν έχεις αυτή τη βδομάδα καινούργιες συζητήσεις, casting, θεατρικά και τέτοια. Έχεις ξεκινήσει, έχεις κάνει κάτι τη βδομάδα αυτή του που διανύουμε. Έχετε ξεκινήσει? Όχι ακόμα, θα μας το πεις αυτό για την πρεμιέρα. Μην ξεχαστούμε, μην τρελαθούμε. Πότε είναι η πρεμιέρα? Δεν έχουμε ξεκινήσει. Ακόμα μόλις δεν έχουν. Μάρτι θα γίνει. Α, εντάξει, έχουμε πολύ καιρό. Ωραία, θα σας βγάλουμε ημερομηνία. Εννοείται. Ναι, άκου λίγο τη Βιργινία. Παρ' όλα αυτά, για αυτή τη βδομάδα θα σου πει για τους Παρθένους τι γίνεται. Βιργινίτσα μου, θέλεις να ξεκινήσεις τι γίνεται? Να ξεκινήσουμε να πούμε για αυτή την εβδομάδα πέντε πράγματα. Να πούμε ότι πλέον ο Ποσειδώνας είναι σε ορθή πορεία από εχθές και τα πράγματα λίγο ως πολύ για τους ηχθείς, Παρθένους, Τοξότες και Διδύμους αρχίζουν να έχουν μια καλυτέρευση. Συνεχίζει ο αγαπημένος Ερμής να είναι στον Τοξότη, η Αφροδίτη στον Εγώκερο και ο Άρης στον Υδροχό. Αυτοί οι πλανήτες κυβερνούν αυτή την εβδομάδα από την περασμένη ως τώρα, υπάρχει μια διαφοροποίηση. Ο πλανήτης Ποσειδώνας, ανάδρομος του Συχθής, έφερνε εμπόδια και καθυστερήσεις. Οπότε τώρα τα τέσσερα αυτά ζώδια και όσοι έχετε οροσκόπο, η Σελήνη ή κάποιο κυρίαρχο πλανήτη σε αυτά τα τέσσερα τα προηγούμενα, θα ισορροπήσετε και θα δείτε τα πράγματα με περισσότερο καθαρό μάτι και με πιο λογική άποψη. Αλλά ας πάμε να δούμε σιγά σιγά ένα-ένα τα ζώδια μας, τι θα δούμε. Κρυός, φίλοι κρυοί, τα πράγματα για εσάς είναι περίεργα, μια και ο πλανήτης κυβερνήτης σας αυτή τη στιγμή μετακόμισε στον υδροχό. Πράγμα πολύ καλό και θετικό για εσάς, διότι κάνει εξάγωνο με τον ήλιο σας και θα σας δώσει την ευκαιρία να αντιμετωπίσετε γεγονότα και καταστάσεις που εκκρεμούν με καλύτερο μάτι, να τα δείτε με καλύτερο μάτι. Στα αισθηματικά είσαστε λίγο κουμπωμένοι και αυτό να το φροντίσετε, γιατί η Αφροδίτη φέρνει λίγο ταλαιπώρια. Ωστόσο, δεν θα λείψουν τα οικονομικά δρόμενα να είναι καλά, μια και ο πλανήτης Δίας απέναντί σας, σας φέρνει την ευχαίρεια αυτή. Ταύρος. Φίλοι Ταύροι, τα πράγματα για εσάς είναι από το καλό στο καλύτερο, αλλά χρειάζεστε μεγάλη προσοχή στις επιλογές σας. Η Αφροδίτη από τον Εγώκερο κάνει τρίγωνο με τον ήλιο σας και σας τακτοποιεί συναισθηματικά αλλά και οικονομικά ζητήματα. Μην ξεχνάτε ότι με το Δία στην Παρθένο τον προηγούμενο καιρό είχαν μπει μπροστά κάποιες δουλειές που τώρα έρχονται να τελειώσουν. Τελειώνουμε λοιπόν αυτή την περίοδο λέγοντάς σας ότι ο ανάδρομος Ποσειδώνας σας είχε φέρει πολλά εμπόδια και καθυστερήσεις, ενώ τώρα η ορθή πορεία του θα σας ανοίξει τους δρόμους για νέες εμπειρίες και νέα ζητήματα. Είναι κατάλληλη αυτή η εβδομάδα για τακτοποιήσεις και για αγορές, μια και ο Ερμής είναι σύμμαχός σας. 2.
Δίδυμοι, αγαπημένοι μου φίλοι δίδυμοι, τα πράγματα για σας είναι περίεργα. Να είστε πολύ προσεκτικοί τι λέτε και τι πράτετε, αν δεν θέλετε να βρεθείτε εκτεθειμένοι. Ο πλανήτης κυβερνήτησας ο Ερμής σας κάνει λίγο περίεργα σχέδια με τον ουρανό σε ανάδρομη πορεία από τον Κρόνο, ενώ θα πρέπει να είσαστε πολύ με τον ουρανό από τον Κριό, ήθελα να πω. Έκανα Σαδάμ, αλλά συγχωρέστε με. Με τον ουρανό από τον πλανήτη Κριό που είναι σε ανάδρομη πορεία, σας κάνει περίεργα γεγονότα, αλλά να είσαστε πολύ προσεκτικοί τι άνθρωποι μπαίνουν στη ζωή σας αυτό το διάστημα. Και εσείς οι οποίοι έχετε παραμελήσει λίγο τη δουλειά σας και τους ανθρώπους που σας έχουν εκτιμήσει και αγαπήσει, φροντίστε να το διορθώσετε όσο είναι καιρός, εάν δεν θέλετε να βρεθείτε εκτεθειμένοι. Ξέρετε, σαν δίδυμοι που είστε, έχετε ένα διπολισμό ώρες-ώρες και μια περίεργη συνήθεια. Πάμε τώρα στους καρκίνους, φίλοι καρκίνοι, ο Ποσειδώνας τους ηχθείς ορθόδρομος πλέον, τα όνειρά σας, οι σκέψεις σας, οι αγάπες σας θα μπουν σε μια σειρά. Η Αφροδίτη απέναντί σας σας κάνει σκληρούς αλλά πειθαρχημένους, ενώ δεν αποκλείεται να κλείσετε συμφωνίες που από καιρό σε καιρό έχετε δρομολογήσει και που μέχρι τώρα δεν έχετε υπογράψει. Έρχεται η ώρα δηλαδή της υπογραφής. Τελειώνει ο Νοέμβριος με πολύ καλά και ευχάριστα γεγονότα για τους περισσότερους από εσάς. Το πλανητικό σκηνικό σας θέλει ετοιμοπόλεμους, ενώ δεν αποκλείεται ο πλανήτης κυβερνήτης σας, η Σελήνη, να σας δώσει έναυσμα για καινούργια πράγματα και για καινούργιες κατευθύνσεις. Πάμε στους φίλους τους λέοντες. Ποιοι από όλοι, και όσο δεν έχει σπίτι του ένα λιοντάρι να τον τρελαίνει. Εγώ το έχω και μέσα μου. Εσύ έχεις πολλά. Ναι. Λοιπόν. Όντως έχει τη Σελήνη του, ναι, και είναι έτοιμος για καυγά ανά πάσα στιγμή και ανά πάσα ώρα. Να εξητάρει. απέναντί σας, ο Ερμής, αγαπημένοι μου λέοντες, στον τοξότη σας βοηθάει να πάρετε αποφάσεις και να ταξινομήσετε πράγματα και σχέδια, όπως και ο Κρόνος επίσης στον τοξότη, ενώ ο Άρης απέναντί σας κάνει έτοιμο πόλεμος. Βάλτε τη λογική πάνω απ' όλα και μετά το συναίσθημα και τη δύναμη. Πολλοί από εσάς θα δεχτείτε προτάσεις, τις οποίες πρέπει όμως να εξετάσετε πολύ προσεκτικά, εάν δεν θέλετε να βρεθείτε εκτεθειμένοι. Ο Δίας στο ζύγο κάνει το θαύμα του και είσαστε εσείς οι κερδισμένοι σε πολλές καλές συζητήσεις και συναντήσεις. Πάμε στους Παρθένους, που ο λόγος για τους Παρθένους είναι εδώ και τώρα, το θέλω αυτή τη στιγμή, είναι ανυπόμονο ζώδιο. Άκουσε Ήλια λοιπόν και κράτη και τις σημειώσεις, ναι, για αυτήν την εβδομάδα. Τα καλύτερα για τους Παρθένους έρχονται από το τέλος αυτού του μήνα και μετά. Απέναντί τους ο πλανήτης Ποσειδώνας ορθοδρόμησε και τα όνειρά τους θα γίνουν πραγματικότητα. Σίλια, το ευχόμαστε. Δεν αποκλείεται οι περισσότεροι από εσάς να θέλετε να κάνετε νέα ξεκινήματα με ανθρώπους που έχουν σχέση με το εξωτερικό. Πάνω απ' όλα βάλτε τη λογική. Εγώ θα σε βοηθήσω. Πάνω απ' όλα βάλτε τη λογική και ακούστε, φίλοι μου. Οι άνθρωποι που είναι γύρω σας και σας βοηθούν και σας στέκονται είναι έτοιμοι να το κάνουν. Εσείς απλώς αδράξτε την ευκαιρία και να είσαστε πολύ προσεκτικοί, διότι το πλανητικό σκηνικό με τον Ερμή, τον κυβερνήτη σας, στη θέση του τοξότη, σε τετράγωνο δηλαδή με εσάς, σας κάνει πολύ να μπερδεύετε το εσωτερικό σας με το μυαλό σας, το νου και την καρδιά, δηλαδή ένα μπέρδεμα γίνεται. Ωστόσο στα ερωτικά έχετε μεγάλη εύνοια, γιατί η Αφροδίτη σας χτυπάει κόκκινο καμπανάκι και σας φέρνει στους περισσότερους νεοτέρι. Ζυγός. Τα παιδιά της Αφροδίτης τι άλλο από καλά και ευχάριστα πράγματα έχουν με τον Ερμή στον τοξότη και τον Κρόνο επίσης που φέρνει τις μεγάλες και τις σημαντικές αλλαγές. Ό,τι ευκαιρία σας παρουσιαστεί αυτή την εβδομάδα, φίλοι μου, να την κοιτάξετε και να την ορθοδρομήσετε πολύ καλά, διότι τα καλύτερα έρχονται, αλλά από τον καινούριο χρόνο. Πρέπει λοιπόν να στρώσετε ένα χαλί το οποίο θα το πατήσετε με αργές και σταθερές κινήσεις. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε καλά συναισθήματα να βγάλετε και να δώσετε, ενώ ο Άρης από τον υδροχό μπορεί να σας κάνει λίγο νευρικούς και οξύθυμους. Βάλτε νερό στο κρασί σας, τα πράγματα δεν λύνονται με την ίντριγκα, αλλά με τη σύνεση και με τη λογική. Πάμε στους περίεργους Σκορπιούς, που είναι και το αγαπημένο μου, μια και είναι και η κόρη μου, αλλά και πολύ δικοί μου άνθρωποι. Φίλοι Σκορπιοί, ο πλανήτης κυβερνήτης σας, ο Άρης, από τον υδροχό πια, κάνει τετράγωνο με εσάς και σας κάνει έτοιμο πόλεμους και να σκέπτεστε πολύ την ίντριγκα. Αφήστε αυτή την εβδομάδα τα περίεργα γεγονότα, μην πάρετε αποφάσεις ζωής, ενώ δεν θα ήταν φρόνιμο με τον Ερμή στον τοξότη να υπογράψετε συμβόλαια και καταστάσεις.
θα περιμένετε την άλλη εβδομάδα, ενώ αν μπορείτε να το ρεγουλάρετε κατά κάποιον τρόπο και να το βάλετε σε τάξη. Αυτή η εβδομάδα όμως φέρνει συνεργάτες και φίλους κοντά σας που μπορούν να σας βοηθήσουν και να σας δώσουν κατευθυντήριο ώστε να είσαστε εσείς κερδισμένοι. Αν έχετε αγοραπολισίες με άτομα από το εξωτερικό ή με ανθρώπους στο εξωτερικό, αυτό ευνοείται, διότι η ορθή πορεία του Ποσειδώνα θα σας φέρει ευχάριστα πράγματα και θα σας διευρύνει το κύκλωμα και το μυαλό σας θα είναι σε καλή και σωστή λήψη. Θα μπορείτε δηλαδή να λάβετε σωστά μηνύματα. Πάμε στους φίλους μας, τους τοξότες, που είναι το επίκαιρο κομμάτι μια και μπαίνουμε από αύριο στο ζώδιο των τοξωτών και που είναι γενέθλια περίοδος τους, αγαπημένοι μου φίλοι τοξότες. Για σας οι μεγάλες αλλαγές έχουν φτάσει. Να είστε προσεκτικοί όσο είναι ανάδρομος ο πλανήτης Ουρανός, διότι είναι μια πολύ μεγάλη και επικίνδυνη περίοδος να κάνετε λάθη. Δηλαδή ο Ουρανός από τη μια μεριά σε φωτιά, ο Κρόνος από την άλλη σε φωτιά επάνω σας. Φέρνει τις απρόσμενες μεν αλλαγές, αλλά πρέπει να έχουμε και σύνεση πώς θα χειριστούμε κάποια ζητήματα. Αυτή η περίοδος είναι ευνοϊκή γιατί ο Ερμής σας ανοίγει πορτούλες να τις περπατήσετε με αργά και σταθερά βήματα. Προσέξτε και αποφύγετε τις σύντριγγες και γενικότερα τα λάθη του παρελθόντος. Πάμε τώρα στους εγώκερους που έχουν έναν εγώκερο εδώ που ακούει. Βεβαίως και περιμένω. Και έρχονται και τα γενεθλιά του, εικόνα θα του κάνω δώρο. Ναι, ναι. Θα μαζέψει 120 εικόνες, το έχω σκεφτεί. Α, όλο το σπίτι, εντάξει. Είναι επίκαιρο επειδή τα βλέπαμε προηγουμένως. Λοιπόν, φίλοι μου εγώκεροι, τα καλύτερα για εσάς έρχονται. Η ορθή πορεία του Ποσειδώνα πλέον, αλλά και η Αφροδίτη στον εγώκερο. Νέους έρωτες, νέες κατευθύνσεις και γενικότερα νέα καλή περίοδος περιμένει τους περισσότερους εγώκερους. Οι μεγάλες αλλαγές θα εξελιχθούν μπροστά σας και να θυμάστε ότι η κρίση φέρνει και κρίσους. Δεν αποκλείεται πολλοί από εσάς να θέλετε να βάλετε ένα τέλος σε γεγονότα και καταστάσεις και να ξεκινήσετε από την αρχή. Να θυμάστε ότι αυτή η εβδομάδα είναι κατάλληλη που η Αφροδίτη είναι στον εγώκερο και που σας δίνει την ευκαιρία να έχετε αλάνθαστο ένστικτο σε πολλά ζητήματα καρδιάς. Μπορείτε δηλαδή να σφραγίσετε και να τελειώσετε καταστάσεις. Αυτό ποτέ δεν είναι κακό. Θα τη βάλω την τσούφκα μου. Είσαι ικανός. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε για τους φίλους μας τους υδροχώους. Ο Ερμής στον τοξότη σε τρίγωνο με τον ουρανό στις 26 θα σας δώσει πολλές καλές ευκαιρίες και κυρίως εσείς που είστε εφευρέτες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Μεγάλη άνοδο θα έχετε στον οικονομικό τομέα, ενώ ο Άρης από το ζώδιό σας σας κάνει λίγο πονηρούλιδες, λίγο ιντριγκαδόρους, έτσι μέσα η ίντριγκα στο ζώδιό σας υπάρχει. Φίλοι υδροχόοι, τα καλύτερα έρχονται. Δώστε τον καλύτερό σας σε αυτό, εάν θέλετε να επιτύχετε και προσοχή τα βήματά σας με σταθερές και καλές κινήσεις για να επιτύχετε το στόχο σας. Πολλοί από εσάς θα κάνετε εσείς προτάσεις για συνεργασία και τις απαντήσεις θα τις έχετε άμεσα που θα είναι θετικές και καλές. Μάλιστα. Δηλαδή ευνοούνται οι συνεργασίες αυτό το διάστημα. Πάμε τώρα στους ηχθείς, το τελευταίο για σήμερα ζώδιο που μου κάνουν και τα παράπονά τους. Φίλοι ηχθείς, ο πλανήτης κυβερνήτης σας πια είναι όρθιος, σε ορθή πορεία στο πλανητικό, στο ηλιακό σύστημα. Στέλνει τις θετικές του ενέργειες και την ευχέρεια της επιτυχίας σας. Ενώ οι περισσότεροι ηχθείς με την Αφροδίτη στον εγώκερο θα δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό για να τακτοποιήσετε ζητήματα που έχουν σχέση με συναισθηματικό κομμάτι. Εάν πρόκειται να βάλετε μπρος κάποιο δικαστήριο ή κάποια υπόθεση που εκκρεμεί για περιουσιακό κομμάτι, αυτή η περίοδος, αυτή η εβδομάδα είναι κατάλληλη για σας. Όλα σας τα όνειρα και οι προσδοκίες θα ευδοκιμήσουν και εμείς σας το ευχόμαστε. Αχ, πώς τρέχω και δεν προλαβαίνω γιατί έχω και πάρα πολύ ωραίο θέμα αμέσως μετά με τη Σίλια. Τι ωραία που τα είπες, βρε εσύ, Βιργινία. Ό,τι μπορώ κάνω. Δεν σε. Κοίταξε να πω αυτό και να κλείσω να μιλήσουμε με το κορίτσι μας που θέλω πολύ να το ακούσω. Ο θεατής δεν είναι αστρολόγος να ξέρει. Σαφώς και πρέπει να καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Να του εξηγώ τι όψη είναι τρίγωνο και τετράγωνο, ουρανός, Ερμής και τα σχετικά. Θέλει το αποτέλεσμα. Για εσάς που θέλετε όμως πιο λεπτομερώς, στο γραφείο μου ελάτε να σας εξηγήσω ό,τι θέλετε. Πάμε στη Σίλια. Πάμε στη Σίλια Κατραλή αμέσως μετά με το θέμα της πάρα πολύ ωραίο και επιστρέφουμε για να αποχαιρετήσουμε θεατρικά και κινηματογραφικά. Όλα αυτά σε περίπου πολύ λίγο, παιδιά. Κοίτα πότε φεύγω και πότε έρχομαι. Κοίτα.
Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Ελαστικά μοτό Περιστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας. Κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά. Πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινούπολεως 44 Περιστέρι. Μην μου πεις και πάλι κοντά σας, έτσι εμείς εδώ συνεχίζουμε. Σίλια Κατραλή για το τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Παιδιά, τι εκπομπάρες είναι αυτές που κάνω. Δεν θέλω να μιλάω για μένα, αλλά έτυχε τώρα εν ρήμην. Και πάνω απ' όλα είναι με τριόφρο. Ναι, και εν ρήμην του λόγου έρχονται όλα αυτά. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι μας έχεις ετοιμάσει και ένα πολύ ωραίο βίντεο που θα κλείσουμε. Θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Αυτή τη φορά είμαστε λίγο μουσικά. Κάτσε αυτό τώρα, πώς μου το έκανες αυτό και δεν με βρήκες εξ απείλης. Θα σου πω γιατί. Για το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ είναι του Weekend. Ναι. Όχι, μίλα εσύ. Μίλα, δεν είναι θέμα. Ναι, είναι του Weekend, ενός καλλιτέχνη λοιπόν. Και το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ είναι action movie μέσα σε μουσική. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη ταινία δράσης. Όσο κρατάει το τραγούδι και είναι πάρα πολύ καλογυρισμένο και γίνεται πρώτη φορά στη μουσική βιομηχανία. Αυτό, στην Αμερική. Πόσο πω, γιατί δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που είναι μια ολόκληρη action movie μέσα σε 5 λεπτά που διαρκεί ένα κομμάτι. Δαπανηρό οικονομικά. Δεν θα ήταν. Είναι κανονικά. Είναι ταινία δράσης με αρχή, μέση, τέλος. Μέσα σε 5 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα που διαρκεί το τραγούδι του Weekend. Ο οποίος δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι ένας τραγουδιστής 26 χρονών. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Ναι, που γίνεται έτσι τόσο εμπεριστατωμένα, τόσο καλά. Αρχή, μέση, τέλος. Δηλαδή ταινία, ιστοριούλα. Κανονικά, ταινία δράσης. Είναι πάρα πολύ ωραία. Με αυτόν τον τρόπο. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι και προτροπή στο να ξεκινήσουν να γίνουν και άλλα πράγματα εν καιρό, έτσι δεν είναι. Έχουμε δει πολλά βίντεο κλιπ που είναι ολόκληρα story, που έχουν ιστορία, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια τέτοια ιστορία, ουσιαστικά μια περιπέτεια. Είναι κανονικά, χωρίς να της λείπει τίποτα από μεγάλες παραγωγές τύπου. Είναι αυτό που λέμε μικρού μήκους. Ναι, είναι μια μικρού μήκους. Περιπέτεια βέβαια. Αλλά βιντεοκλιπίστηκε. Ναι, αλλά πάρα σε βιντεοκλιπ. Το κάνανε για το τραγούδι του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Θέλω να ευχαριστήσω τη Σίλια Κατραλή. Έτσι κλείσαμε λίγο κινηματογραφικά. Αλλά πάντοτε η Σίλια μιλάει μέσα από τα βίντεο που ετοιμάζει η Βιργινία. Πάρα πολύ ωραία βίντεο κάθε εβδομάδα. Με την καλλιτεχνική της θεατρική στήλη και την κινηματογραφική. Την επόμενη εβδομάδα και οι δύο κοριτσάρες κοντά μου. Δεν θα σας έχω μαζί όμως. Θα αλλάξω πάλι το. Θα σας κάνω το σκηνικό. Το αλλάζω συνέχεια, καταλαβαίνεις. Ναι, μα η Σίλια θα βγει και στην Τετάρτη που βγαίνω και εγώ. Ναι. Θα το κανονίσει να έρθει και εκεί να μιλήσετε για τα θεατρικά. Και να μας δείξει. Όλες τις κοπέλες μου θα τις βγάζεις. Κάθε εβδομάδα βγάζεις μια κοπέλα στην εκπομπή να λέει για τα θεατρικά και για τα αυτά, για το ήξερες αυτό, για το ξέρεις εκείνο και το ξέρεις και τα άλλα. Χαρά μου θα είναι. Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσω. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας. Φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Φιλιά πολλά να δώσουμε στους τηλεθεατές μας. Γεια σας!